κλιμήν και προστασία των συμπροσφευγόντων γενού Παρθενέ και τείχος ακράδαντων καταφυγείτε και σκέπη και αγαλίαμα. Συναχθήκαμε και τούτη την ημέρα, αγαπητοί μου αδελφοί, για άλλη μια φορά, για να συνεχίσουμε τον ύμνο μας, το τραγούδι εκείνο προς την Παναγιά μας. Και μέσα από αυτό να προσφέρουμε σε εκείνην με τον ωραιότερο και ομορφότερο αυτό τρόπο την προσευχή μας, την οικεσία μας και την δέησή μας. Βρεθήκαμε σήμερα πάλι εδώ για να υμνήσουμε και να δοξολογήσουμε εκείνην που είναι η υψηλωτέρα των ουρανών και ενδοξωτέρα των αγγέλων και των Αγίων. Είναι αλήθεια, αδελφοί μου, πως η δόξα της Παναγίας μας υπερέχει όλης της άλλης κτήσεως. Να το πω διαφορετικά. Η Παναγία μας είναι εκείνο το κτίσμα που έχει δοξαστεί από τον Θεό όσο κανένα άλλο επάνω στην γη. Και αυτό γιατί? Θα σας αναφέρω πάρα πολύ σύντομα 3-4 σημεία, θεολογικά σημεία, που φανερώνουν την δόξα της Παναγιάς μας. Και καταρχάς θα ήταν αναγκαίο να επισημάνουμε πως η θεολογία μας κάνει μία βασική διάκριση. Ποια είναι αυτή η διάκριση? Μεταξύ ακτίστου και κτιστού. Άκτιστο είναι ο Θεός. Κτιστό είναι οτιδήποτε άλλο βρίσκεται κάτω από τον Θεό. Εμείς οι άνθρωποι, τα ζώα, τα δέντρα, ο κόσμος ολόκληρος. Και λέει λοιπόν η θεολογία μας πως δεν υπάρχει καμία ομοιότητα μεταξύ στον Θεό και την κτήση. Μεταξύ δηλαδή ακτίστου, που είναι ο Θεός, επαναλαμβάνω, και κτιστού. Υπάρχει όμως ένα πρόσωπο το οποίο ένωσε αυτά τα δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρόσωπο του Κυρίου μας. Είπαμε τις προηγούμενες ημέρες πως στο πρόσωπο του Λόγου ενώθηκαν ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος, όπως λέει η θεολογία της Εκκλησίας μας, η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Και από εκεί και πέρα οδοποιήθηκε, δρομολογήθηκε δηλαδή η διαδικασία να μπορεί ο άνθρωπος να θεώνεται. Το κτιστό δηλαδή να μετέχει στο άκτιστο. Αυτό κατάφεραν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όταν λέμε πως κάποιος αγίασε, αυτό ακριβώς εννοούμε. Ότι δηλαδή μετέχει της αγιότητος και της χάρης του Θεού. Αν έχετε προσέξει τα ιερά ψάλματα της Εκκλησίας μας, θα έχετε ακούσει κάποτε τον Ιεροψάλτη να λέει «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού». Δηλαδή, ο Θεός θαυματοποιεί, θαυματουργεί μέσα από τους Αγίους Του. Οι Άγιοι δεν θαυματουργούν από μόνοι τους, αλλά ο Θεός θαυματουργεί μέσα από αυτούς. Να λοιπόν, τι είναι ο Άγιος, εκείνος ο οποίος μετέχει στην αγιότητα του Θεού. Λένε λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες μας πως αυτή τη μετοχή στην αγιότητα του Θεού την βιώνει εκτυπώτερον και περισσότερο
η Παναγία μας πάνω από τους Αγίους. Γι' αυτό και ονομάζεται και Παναγία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σημείο της δόξας του. Για να δούμε και ένα δεύτερο. Κάτι πολύ όμορφο που μας επισημαίνει ο Ιερός Καβάσιλας. Λέει λοιπόν πως η Παναγία μας δεν είχε σώμα σαν το δικό μας. Το σώμα το δικό μας λέει τι είναι, σώμα ψυχικό το ονομάζει. Δηλαδή σώμα που αποτελείται από ύλη και πνεύμα, από σώμα και ψυχή. Η Παναγία μας δεν είχε κάτι τέτοιο. Αλλά τι είχε, σώμα λέει πνευματικό. Βεβαίως το σώμα της ήταν όπως το δικό μας, όμως κατάφερε με την προσευχή της, με τον αγώνα της, με την άσκησή της, να το κάνει αυτό το σώμα τι, θα το πω απλά, δεξαμενή του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέμε και στην ακολουθία των χαιρετισμών πως η Παναγία έγινε δοχείον του Αστέκτου, εκείνο το δοχείο το οποίο γέμισε με την χάρη και την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Επειδή λοιπόν η Παναγία μας ήταν δοχείο, δεξαμενή όπως την ονομάσαμε, του Αγίου Πνεύματος, μπόρεσε να ζήσει την δόξα του Θεού στην πληρότητά της. Τη στιγμή που οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έφτασαν ναι μεν να απολαμβάνουν την δόξα του Θεού, αλλά μέχρι σε ενός σημείου. Πάλι θα σημειώσουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Από εκεί και πέρα όμως τους ξεπέρασε η Παναγία μας. Και αυτό είναι ένα άλλο σημείο της δόξας που εκείνη απολαμβάνει από τον Θεό. Και να προχωρήσουμε και σε ένα άλλο. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτούς, απήλαυσαν την δόξα του Θεού πότε? Μετά το μαρτύριό τους. Μετά το μαρτύριό τους μετήχαν τις δόξεις του Θεού, εκείνης τις δόξεις βεβαίως που ο Θεός τους χάρισε. Εδώ όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά με την Παναγία μας. Η Παναγία μας μετέχει τις δόξεις του Θεού και πριν τον θάνατό της και πριν την κοίμησή της. Πώς, γιατί θα με ρωτήσετε? Γιατί εκείνη αξιώθηκε να ζήσει το μεγαλείο της δόξης του Θεού. Πού? Μέσα στα τρίσβαθα της ύπαρξής της, όταν για 9 μήνες εκειοφορούσε τον ίδιο τον Θεό, όταν για 9 μήνες ζούσε αυτό το μεγάλο μυστήριο της σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Από αυτά τα σημεία, αγαπητοί μου αδελφοί, φανερώνεται η δόξα της Παναγίας μας. Και επειδή ήταν τέτοια η Παναγία μας, επειδή αξιώθηκε τέτοιων πνευματικών εμπειριών, επειδή δέχτηκε το φως της δόξης του Θεού, είδατε, ο θάνατός της ήταν και εκείνος διαφορετικός. Μιλάμε για κοίμηση και βλέπουμε πως μετά την κοίμησή της, αυτό το σώμα που μετήχε της δόξης του Θεού ακολούθησε ξοπίσω και την ψυχή της. Παρέμεινε για λίγο μέσα στον τάφο, όμως με τη χάρη του Θεού αμέσως αναστήθηκε και ακολούθησε την πορεία της ψυχής, όπου ενώθηκε με αυτήν και, όπως λέγαμε και εχθές αν θυμάμαι καλά, μετέχει στην δόξα του ουρανού η Παναγία μας ως ψυχοσωματική οντότητα. Δηλαδή σαν άνθρωπος βεβαίως τέλειος, τεθεωμένος και δοξασμένος, ως ο άνθρωπος εκείνος που έγινε ο συνεργάτης του Θεού, ως ο άνθρωπος εκείνος που έγινε η σκάλα για να κατέβει ο Θεός στην γη
και η γέφυρα ταυτόχρονα για να μπορέσει ο άνθρωπος να ανέβει στον ουρανό. Η Παναγία μας πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα τούτες τις ημέρες τις δικές της, μας καλεί όλους μας να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση να εξητήσουμε και να ποθήσουμε κι εμείς στη ζωή μας την δόξα του Θεού. Έλεγα στην αρχή πως βρεθήκαμε σήμερα εδώ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, τούτα τα όμορφα, απαράμιλα, ξέχωρα απογεύματα του 15 Αυγούστου, για να την υμνήσουμε και να την δοξολογήσουμε. Και το είπα αυτό, αδελφοί μου, τη στιγμή που οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας επισημαίνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τι λένε? Πως εμείς οι άνθρωποι, αμαρτωλοί όντες, ευρισκόμενοι μέσα στα πάθη και στις μικρότητες και στις αδυναμίες, δεν μπορούμε επουδενή να δοξάσουμε την Παναγία μας όπως πρέπει. Ακόμα και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ακόμα και αυτοί οι άγγελοι του Θεού, δεν μπορούν να δοξολογήσουν όπως ακριβώς πρέπει την Παναγία μας. Όμως, σωστά το είπαμε, εμείς επιμένουμε και βρισκόμαστε εδώ και αναλύουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας σε δοξολογικές προσφωνήσεις και ηκεσίες προς εκείνην. Διότι, όπως πάλι θα πει ο Ιερός Καβάσιλας, ενώ δεν μπορούμε επαξίως να δοξολογήσουμε την Παναγία μας, και τι το επιχειρούμε, και τι φέρνουμε το όνομά της στο στόμα μας και την ενθύμησή της στο μυαλό μας, προσέξτε τι συμβαίνει, αγιαζόμαστε, λέει. Αγιάζεται η γλώσσα μας, φωτίζεται ο νους μας, και μόνο να σκεφτούμε το όνομα ή το πρόσωπο της Παναγιάς μας, ακούστε τι δόξα και τι δύναμη έχει. Και αυτή μόνη η ενθύμηση, λέει, από βέβυλους μας καθιστά ιερούς και από αμαρτωλούς επίσης μας οδηγεί στην αγιότητα. Αυτή είναι η Παναγία μας, αγαπητοί μου. Αυτή είναι η χάρη της. Τέτοια είναι η δύναμή της. Τέτοια είναι και η δόξα που έχει από τον Θεό. Τούτες τις ημέρες, όπως ξεκίνησα να σας λέω, ένα σημαντικό μήνυμα προσπαθεί η Παναγία μας να μεταφέρει προς όλους μας. Βέβαια, αυτό είναι κομματάκι, να το πω απλά, δύσκολο. Γιατί? Διότι δυστυχώς εμείς σήμερα έχουμε κλειστά τα αυτιά της ψυχής μας. Έχουμε σφαλίσει τα μάτια της καρδιάς μας. Είμαστε απορροφημένοι από τον κόσμο και τα κοσμικά πράγματα και την κοσμική νοοτροπία, γιατί όχι? Είναι λοιπόν κομματάκι δύσκολο να απαγκιστρωθούμε από όλα αυτά, να απομακρυνθούμε από την αμαρτία και να ακολουθήσουμε το δρόμο της αγιότητας και της δόξης του Θεού. Όμως η Παναγιά μας επιμένει και μας λέει, τι άνθρωπε, κάνε αυτή τη μεγάλη μετάβαση. Ξεκίνα από το εγώ για να φτάσεις στο σύ. Ξεκίνα από τον εγωισμό σου για να συναντήσεις τον άλλο άνθρωπο. Από την σαρκικότητα για να φτάσεις στην πνευματικότητα. Από την βέβυλη κατάσταση για να φτάσεις σε εκείνη την κατάσταση της ιερότητας και της χάρης του Θεού. Μακάρι, αγαπητοί μου αδελφοί, να την ακούσουμε. Μακάρι να φωτίσει και να δώσει ο Θεός τούτες τις ημέρες
να αφήσουμε ένα φεγγίτι της ψυχής μας ανοιχτό για να πλημμυρίσει η ζωή μας, η καρδιά μας, η σκέψη μας από το φως της δόξης του Θεού μας. Αμήν.